Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ακόμη και όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας που ξεκινά εντός του Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα θα δίνει επιχορήγηση από 12.000 έως 36.000 ευρώ σε πρώην αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης, μετά την 1η-1η-2012, αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους. Αρχικά το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί για 5.000 ανέργους, αλλά θα παραμείνει μονίμως ανοιχτό. Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μπορούν να αποκτήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του νέου προγράμματος που ξεκινά το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας για την δημιουργία επενδυτικών σχημάτων που θα επενδύουν σε εταιρικά ομόλογα. Το Ταμείο Εταιρικών Ομολόγων ξεκινά με πρίκα 450 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μέσω αυτών των Debt Funds, τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης θεωρούν πως θα ανοίξει ένας εναλλακτικός δρόμος χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να λάβουν τραπεζικό δάνειο, δεδομένου και ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης μέσω των τραπεζών δεν είναι οι πλέον ευνοϊκές. Ώρες ατελείωτες στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram και Facebook περνούν στελέχη της φορολογικής διοίκησης. Οι φοροελεγκτές, ακολουθώντας συγκεκριμένη ρουτίνα ελέγχου, χρησιμοποιούν τα social media για να αποκαλύψουν φορολογητέα ύλη και συγκεκριμένα για να επιβεβαιώσουν εάν συγκεκριμένα στοιχεία που δηλώνουν στην εφορία φορολογούμενοι είναι συμβατά με το βίο τους και την δημόσια εικόνα τους. Στο στόχαστρο των αρχών έχουν μπει μεταξύ άλλων πρόσωπα της Showbiz που χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς τους σε social media για να προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες, κάνοντας άμεση ή έμεση διαφήμιση. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα να κυμαίνεται στις 653,64 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,14% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.